Με το φόβο ζουν καθημερινά οι κάτοικοι της Ευκαρπίας, καθώς οι διαρρήξεις έχουν γίνει συχνό φαινόμενο. Η κατάσταση μάλιστα έχει πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις που πολλοί από αυτούς δεν τολμούν να φύγουν από τα σπίτια τους. Εγώ έλειπα, εδώ ήμασταν και με το ρημάξαν. Στα νέα πλάγια, το σπίτι δύο φορές. Φοβάμαι πάρα πολύ, έχω δύο σπίτια. Η κόρη μου εδώ, εγώ πάνω στο άλλο. Και φοβάμαστε πάρα πολύ. Μέρα νύχτα που τρέχουμε, κάνουμε από το ένα σπίτι στο άλλο. Γίνονται διαρρήξεις στα σπίτια. Εγώ μένω στον άλλο δρόμο, τον κάθετο εκείνο προς τον Αθόκηπο, και εκεί ως συνήθως γίνεται περισσότερα. Γίνονται περισσότερα. Επειδή έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση να φύγουν εύκολα, γίνονται περισσότερα. Συνέχεια κλοπές γίνονται, αλλά δεν υπάρχει αστυνομία. Αστυνόμευση δεν υπάρχει. Τώρα γιατί κάθε μέρα ακούμε, φυσικά δεν ήμουν δίπλα εγώ, αλλά ακούμε κάθε μέρα όταν ανοίξαν εκείνο το σπίτι, μπήκανε μέσα, κάνανε. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς. Στο σπίτι το δικό μου εδώ στην Ευκαρπία ανεβήκαν από το διπλανό στο μπαλκόνι στο δεύτερο όροφο. Και του κάναν διάρρηξη τον άνθρωπο. Τώρα πώς ανεβήκαν έτσι. Δεν πήραμε χαμπάρι κανένας. Στο μαγαζί μου το έχουν ανοίξει και τρεις φορές. Μου έχουν πάρει μεγάλα εργαλεία και ψηλοεργαλεία και τα πάντα. Είναι φαινόμενο εδώ. Δεν σταματάει η διάρρηξη. Έφυγε από το σπίτι όπως λέει ο κύριος. Και μέσα σε κάποιες ώρες θα τους βρεις μέσα αυτούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό από το σπίτι φεύγει ένας. Από το σπίτι φεύγει ένας και ένας μείνει στο σπίτι. Κατάλαβες. Δεν γίνεται. Και σε λαγιαρμό που βάζουμε πάλι το ίδιο βιολίο. Φοβόμαστε. Φοβόμαστε. Άλλοι πάλι για να μπορέσουν να προστατέψουν τις περιουσίες τους έχουν τοποθετήσει σιδερένια κάγκελα στα παράθυρα των σπιτιών και των καταστημάτων τους. Ενώ έχουν βάλει και συναγερμούς, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να κρατήσουν μακριά τους διαρρήκτες. Κάθε μέρα ακούμε για κλοπές, ληστείες, σε αυτοκίνητα, σε περιουσίες, σε σπίτια, οτιδήποτε υπάρχει είναι στόχος κλεπτών και γενικά παραβατικότητας για ναρκωτικά και όλα αυτά τα πράγματα. Και εμένα παλιότερα με είχαν χτυπήσει 2-3 φορές το μαγαζί, το σπίτι μας, το σπίτι του πατέρα μου πάνω, και δεν υπάρχει κάποιος γνωστός που να ξέρουμε και δεν τον έχουν χτυπήσει ή δεν έχει υποστεί μια βλάβη από αυτές το περιδιάρρηξη, οτιδήποτε. Οι κάτοικοι πάντως της Ευκαρπίας επισημαίνουν πως τα περιστατικά διαρρήξεων αυξήθηκαν κατακόρυφα από τότε που το αστυνομικό τμήμα που βρισκόταν στην περιοχή σταμάτησε να λειτουργεί και μεταφέρθηκε αλλού.